Γεια σας φίλοι μου, εδώ και πίσω πάλι, Παρασκευή σήμερα και πλησιάζουμε στο Σαββατοκυριακό. Τώρα, σήμερα θα φτιάξουμε μια πολύ εύκολη και πολύ γρήγορη συνταγή. Αυτή η συνταγή μπορούμε να πούμε ότι είναι για τους vegetarian φίλοι μου. Φτιάχνουμε και μερικά vegetarian dishes εδώ, γιατί υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσουν να τρώνε πολλά λαχανικά και πιο λίγα κρέατα και ψάρια. Σήμερα θα φτιάξουμε μια sweet and chili συνταγή με pointed cabbage, αγγλικό cabbage το οποίο έχω εδώ και με αυτά όλα τα υλικά μου τα οποία έχω στο τραπέζι μου. Τώρα, είπαμε είναι πολύ γρήγορη συνταγή, θα τη δείτε φίλοι μου. Έχω προθερμάνει το φούρνο μου στους 200 βαθμούς για να ψήσουμε μέσα αυτήν την ωραία συνταγή την οποία θα φτιάξουμε σήμερα. Επίσης φίλοι μου, εδώ είπαμε ότι αυτή η συνταγή είναι vegetarian, όμως για μερικούς φίλους, εάν θέλετε να φτιάξετε κάτι το διαφορετικό, μπορείτε επίσης από πάνω από τη συνταγή μας να κάνετε έναν ωραίο crispy bacon και να το βάλετε από πάνω, γιατί συνδυάζονται με όλα αυτά τα υλικά μας τα οποία έχουμε φίλοι μου στο τραπέζι μας. Τώρα, εδώ θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο στο τηγάνι μου, βλέπετε. Είναι πολύ εύκολη φίλοι μου συνταγή, θα τη δείτε, είναι και καλή για τα παιδιά και θα πούμε και παρόμοιες συνταγές οι οποίες μπορούμε να φτιάξουμε με αυτά τα υλικά τα οποία έχουμε εδώ στο τραπέζι μας. Σήμερα θα φτιάξουμε τη συνταγή μας με sweet and chili sauce, όμως με αυτά όλα τα υλικά που έχουμε στο τραπέζι μας μπορούμε να φτιάξουμε την ίδια συνταγή με μια ωραία σάλτσα ντομάτας και να προσθέσουμε φυσικά αυτά τα οποία έχουμε στο τραπέζι μας. Εδώ έχω ντοματίνια, τα οποία θα τα κόψω στη μέση. Να δείτε φίλοι μου, τι εύκολη και γρήγορη συνταγή θα φτιάξουμε σήμερα. Το τηγάνι μου είναι πάνω και ζεσταίνεται. Θα το δούμε φίλοι μου. Είναι μια πολύ ωραία συνταγή, ειδικά και για τα παιδιά, γιατί έχουμε όλες τις βιταμίνες και όλες τις ουσίες και φυσικά συνδυάζουμε γλυκόξινες συνταγές, sweet and chili, sweet and sour, με διάφορα υλικά τα οποία βρίσκουμε στην αγορά φίλοι μου και φτιάχνουμε καθημερινώς διάφορες γεύσεις, διάφορες συνταγές. Βλέπουμε εδώ και ό,τι έχουμε στο ψυγείο μας μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε για να μην τα αφήνουμε να χαλάν και να τα πετάμε στα σκουπίδια. Τώρα έχω κόψει την ντομάτα μου, τώρα εδώ έχω κρεμμύδι, το οποίο θα το ρίξω μέσα στο τηγάνι μου. Βλέπετε. Ξεχνάω το τηγάνι μου. Εδώ φίλοι μου, στο άλλο το τηγάνι το οποίο έχω εκεί, θα ψήσω μέσα το μάγκο μου. Μ' αρέσει να βάζω φρέσκα φρούτα και λαχανικά μέσα σε τέτοιου είδους συνταγές που φτιάχνουμε φίλοι μου. Δεν είναι ανάγκη να παίρνουμε διάφορα φρούτα ή λαχανικά μέσα σε τσίρσεις, συσκευασίες και αυτά όλα, γιατί τώρα μπορούμε να βρίσκουμε οτιδήποτε φρέσκο σε φρουταγορές, μεγάλα σούπερ μάρκετ. Τώρα φίλοι μου εδώ, έχω και λίγες ελιές μαύρες. Τώρα να δείτε φίλοι μου τι ωραία συνταγή θα φτιάξουμε σήμερα. Εδώ έχουμε και ελιές μαύρες. Θα τις κόψω έτσι σε μικρές φέτες. Μπορείτε να πάρετε ελιές χωρίς το κουκούτσι και να τις κόψετε. Εδώ φίλοι μου έχω σκόρδον, τον οποίο θα βάλω και λίγο σκόρδον μέσα. Επίσης φίλοι μου μπορούμε να ρίξουμε και μικρά chili peppers, καυτερές πιπεριές με συγχωρείτε. Όμως εγώ δεν θα ρίξω πάρα πολλά καυτερά σήμερα, γιατί έχουμε και το sweet and chili sauce, το οποίο θα μας δώσει την αψάδα και την γλυκάδα στη συνταγή μας αυτή. Τώρα βλέπετε φίλοι μου εδώ το τηγάνι μου έχει βράσει για τα καλά. Τώρα θα πάρω το μάγκο μου και θα το κόψω σε δύο φέτες, εδώ, όπως είναι φίλοι μου, και όπως είναι ζεστό το τηγάνι μου φίλοι μου θα το τοποθετήσω μέσα. Και θα το αφήσω να καραμελώσει, να πάρει τις γραμμές και να πάρει αυτή την ωραία γκρούστα την οποία θέλουμε. Λέβαια, θα το αφήσουμε εκεί σιγά σιγά να ψηθεί. Και τώρα φίλοι μου εδώ πίσω στο τηγάνι μας, τώρα βλέπω έχουν ξεκινήσει να μαραίνουν τα υλικά μου αυτά, θα ρίξω μέσα
της πιπεριάς μου. Βλέπετε, είναι πολύ εύκολο, φίλε μου. Το μανιταράκι μου. Και επίσης εδώ έχω και λίγο καρότων τριμμύρων, το οποίο θα το δείξω πιο μετά. Τώρα, εδώ έχουμε και τις ντομάτες μας, τις οποίες θα ρίξουμε μέσα. Βλέπετε. Βλέπετε, φίλοι μου, συνδυάζουμε διάφορες συνταγές με διάφορα λαχανικά, διάφορα χρώματα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να φτιάχνουμε και διάφορα χρώματα στα φαγητά μας. Βλέπετε, φίλοι μου, είναι πολύ απλό και πολύ εύκολο. Βλέπετε όλα τα χρώματα εδώ στο τηγάνι μου. Τώρα, εδώ θα ρίξω λίγα φρέσκα herbs, όπως πάντα. Θα ρίξω λίγο τιμάρι. Βλέπετε, του πάει πάρα πολύ το τιμάρι. Έτσι, ωραία. Θα ρίξω λίγο ρόσμαρι, λίγα φύλλα από ρόσμαρι, εδώ μέσα. Βλέπετε. Και επίσης έχω εδώ και φρέσκο κρεμμυδάκι, το οποίο θα το ψιλοκόψω και θα το ρίξω μέσα. Είναι πολύ εύκολη η συνταγή, θα τη δείτε. Θα κόψω και το κρεμμυδάκι μου. Βλέπετε. Θα το ρίξω μέσα στο τηγάνι. Βλέπετε, τα δικά μου τώρα ξεκίνησαν να σιγαρίζονται για τα καλά. Το μάγκο μου ψήνεται, βλέπετε. Το μάγκο μου ψήνεται μια χαρά. Θα του ρίξω μια ματιά να δούμε πώς πάει. Πολύ ωραία. Βλέπετε, φίλοι μου. Τώρα να σας το ρίξω και στην οθόνη σας, να δείτε τι ωραία χρώματα δημιουργούμε. Βλέπετε το μάγκο μας τι ωραίες γραμμές έχει πάρει. Τώρα, εδώ θα ρίξω λίγο αλατάκι, βλέπετε, και λίγο εστρωσεμένο πιπέρι. Βλέπετε. Είπαμε να φίλοι μου, αν θέλετε μπορείτε να ρίξετε και φρέσκες καυτές πιπεριές. Αν το θέλετε πιο καυτό. Βλέπετε, θα μαράνω όλα μου τα υλικά στο τηγάνι. Τώρα επίσης θα ρίξω μέσα και τις ελιές τις μαύρες, τις οποίες έχω κόψει. Θα κόψω ακόμα 2-3. Βλέπετε, φίλοι μου, συνδυάζουμε αλμυρά με γλυκά υλικά, τα οποία βάζουμε μέσα στις συνταγές μας. Βλέπετε. Θα βάλουμε και λίγο ελιές, τις οποίες τις έχουμε προσθέσει. Θα αφήσουμε όλα μας τα υλικά έτσι να μαραθούνε για τα καλά. Μετά θα ρίξουμε το sweet and chili sauce μέσα. Θα αφήσουμε έτσι για κανένα λεπτό να βράσουν μαζί για να δέσουν όλες οι μυρωδιές και ουσίες. Μετά θα τις ρίξουμε πάνω στο cabbage μας και θα τα βάλουμε στο φούρνο μέχρι ότου να κάνει μια ωραία κρούστα και να καραμελώσει το cabbage από πάνω. Και φυσικά επίσης μπορούμε να ρίξουμε και λίγη μοτσαρέλα από πάνω και να το βάλουμε στο φούρνο να γιώσει. Τώρα να δείτε, φίλοι μου, πώς θα το κάνουμε. Τώρα, βλέπω εδώ τα υλικά μου σχεδόν είναι έτοιμα. Το μάγκο μου είναι σημαίνο. Θα το βάλω εδώ στην άκρη για να κρυώσει. Τώρα, εδώ, φίλοι μου, έχουν μαραθεί όλα μου τα υλικά. Θα τα μισοψήσω, γιατί δεν θα θέλω να ψηθούν πάρα πολύ, θα ψηθούν και μέσα στον φούρνο. Και εδώ είπαμε, φίλοι μου, έχουμε sweet and chili sauce, το οποίο θα ρίξω μέσα, έτσι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Βλέπετε. Σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, θα ρίξω και λίγο, πολύ λίγο νερό για να το αραιώσω λιγάκι. Ένα λεπτό να το δείτε πώς θα το κάνουμε. Εδώ φυσικά έχω και λίγο ζωμό. Μπορείτε να ρίξετε και λίγο ζωμό λαχανικό μέσα. Βλέπετε. Εγώ έχω λίγο ζωμό λαχανικό. Πολύ ωραία. Και τώρα θα το αφήσουμε εκεί, έτσι σιγά σιγά να σιγοβράσει για 1-2 λεπτά μέχρι να φτιάξουμε μια ωραία παγίδευση, όχι πολύ παγίδευση, αλλά να είναι λίγο λους προς την παγίδευση. Βλέπετε, τώρα θα σας το δείξω, φίλοι μου, στην οθόνη σας να το δείτε. Έχουμε προσθέσει όλα τα λαχανικά, το sweet and chili sauce και λίγο ζωμό μέσα, έτσι για να δέσουν όλα μας τα υλικά. Τώρα θα πάρουμε το μάγκο μας και θα το κόψουμε.
σε μικρά κομματάκια, το οποίο μπορούμε να το ρίξουμε και αυτό μέσα στη συνταγή μας ή μπορεί να το ρίξουμε και από πάνω, φίλοι μου. Αυτό εναπόκειται στην κρίση τη δική σας. Όμως τώρα θα το ρίξω από πάνω σε αυτή την περίπτωση για να το κάνουμε κάπως πιο διαφορετικό. Βλέπετε, εδώ είναι το cup-edge μας και θα πάρω αυτήν την σάλτσα και θα την βάλω από πάνω. Τώρα δείτε, φίλοι μου, τι ωραία συνταγή θα φτιάξουμε σήμερα. Βλέπετε, εδώ πίσω στο φιλάνι μας να πάρουμε όλες τις μυρωδιές και τις ουσίες που χρειαζόμαστε. Και τώρα θα απλώσουμε πάνω στο cup-edge μας αυτά τα υλικά τα οποία έχουμε ψήσει. Βλέπετε, πολύ ωραία. Και τώρα σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, εάν θέλετε ρίχνετε το τυρί από πάνω, αν θέλετε το περιμένετε να καραμελώσει λίγο και μετά. Βλέπετε, φίλοι μου, τι ωραία συνταγή φτιάξαμε σήμερα. Θα το βάλω στον φούρνο και σας είπα, φίλοι μου, αυτό είναι σχεδόν το τέλειωμα αυτής της συνταγής. Μου έχει μείνει εδώ το καρότο, το οποίο θα το προσθέσω πιο μετά, λίγα φύλλα από σπανάκι. Εδώ έχουμε φυσικά λίγη ρόκα. Θα πάμε για ένα μικρό διάλειμμα, φίλοι μου, και θα επιστρέψουμε πίσω για να τελειώσουμε αυτή τη συνταγή που φτιάξαμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε σε λίγο. Γεια σας.